Έσκησε έτσι ο μπαλό με ζεκίνα. Είμαι πιο πολλά παλιά, να σου πω την αλήθεια, από ότι τώρα. Τώρα είσαι αφήνουνα. Όχι. Για να αφήνεις τον εαυτό σου. Ας πούμε, έτρωγα πράγματα όταν ήμουν μικρή, που δηλαδή ούτε να το διανοηθώ τώρα δεν μπορώ. Εντάξει, σίγουρα μεγαλώνοντας αλλάζουμε τις διατροφικές μας συνήθειες, πάμε σε πιο ελαφριά φαγητά. Σε έχει τύχει να τρως κάτι και μετά ξαφνικά μία μέρα μπαμ και κάτω? Ναι, μου έχει τύχει να τρώω πράγματα για πολλά χρόνια και να είναι μια χαρά. Και να αναρωτιέσαι πώς το έτρωγες, ας πούμε. Και τώρα κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα φάω, γιατί με πειράζει. Όπως το λουκάνικο, το κυπριακό, ας πούμε. Όχι, γιατί σε πειράζει το στομάχι. Γιατί το βλέπεις πια και λες, Παναγία μου, Χριστέ μου, τι έτρωγα. Δηλαδή, έχω φάει τόσα πολλά, ας πούμε. Όχι, το έχω πάθει αυτό λοιπόν, θα σου πω, παρόλο που δεν μπορώ ούτε καν να το πω. Δηλαδή, τόσο πολύ το σκέφτομαι και με τους καραόλους. Μάμα μου, όποτε έκαμε καραόλους, έκαμε μια μέρα για τους άλλους και μια για μένα. Ναι, και τώρα τους τρώεις. Μία μέρα, Νικόλα μου, δεν ξέρω τι έγινε, όπως τους έβαλε πάνω στο τραπέζι. Παναγία μου, Χριστέ μου. Ναι, καταλάβαινα, δηλαδή ήταν λες και επαναπρογραμματίσαμε. Και ήταν τύπου δεν μπορώ, μα ούτε μπορώ να δω πλέον άλλον να τρώει καραόλους. Αυτό είναι γιατί το. Γιατί όμως έτσι έλεξε μεγάλη αλλαγή. Έλεξε. Εγώ είμαι μεταξύ Χριστιανό μου. Έχω ρίξει μέσα και τα λουκάνικα έτσι σε ωραία μικρά κομματάκια. Ναι. Θα ρίξω και τις πιπεριές, τις οποίες έχω κόψει.